Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι του μπασκετάκι, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα αναμέτρηση στη Sonic Arena και όχι όποια και όποια. Παρακολουθούμε πιο συγκεκριμένα την αναμέτρηση μεταξύ των Σικάριος και των The Boys, μια νεοσύστατη ομάδα για την πρεμιέρα της Elite στο Summer. Πρώτη κατοχή για τους The Boys. Λάβει την μπάλα, Ζάκη, ήταν ένας εκ των βασικών. Ήταν και στο Winter, έχει ξεκινήσει ως βασικός απόψε. Σικάριος, οι οποίοι έχουν και αυτοί πολλά νέα αποκτήματα, είναι 7 διαθέσιμοι απόψε έναντι 9. 4 παίκτες διαθέσιμοι στον πάγκο των The Boys. Πρεμιέρα λοιπόν. Elite. Σπύρος με την baseline πράγει μια πάσα. Προσπαθημένη όμως με 12 μέχρι μέσα. Πρώτη πόντη στο παιχνίδι και Χίρος Αντιφόπουλου, ο φιναλίστ της περσινής Master. Περσινής λες και δεν έγινε πριν από μερικές μέρες το τελικό στο παλέ. Κόπηκε τώρα μέσα στη ρακέτα από τον Αντιφόπουλο. Ψηλός τον Μουφόλη. Τσάκης, Μουφόλου δίπλωσε η άμυνα πάνω του. Δεν θα κάνει τρίπλα, πήγε να βγάλει μια πάσα, είναι λάθος. Σας Μύρογλου. Όλοι μας καστή πάσα, ωραία. Οκ. Καλώς ήρθατε, The Boys, στο μπασκετάκι. The Boys οι οποίοι έχουν... σύνθεση, η οποία αποτελείται και από παίκτες στο Σαλονίκ γνωστούς. Και ο Ντένσι, δύο Πατήκες και ο Σφανός. Σφανός ο οποίος είναι διαθέσιμος, καθώς και ο ένας εκ των δύο forward. Με τους Πατήκες, το νούμερο 9. Φόμπλο σκοράρει ένα ακόμα καλάθι. Οι υπόλοιποι παίκτες είναι άγνωστοι στους The Boys για τον κόσμο του Μπασκετάκι Θεσσαλονίκα League. Αλλά όπως δείχνει το πολύ μικρό δείγμα που έχουμε, πολύ ικανοί και οι πληροφορίες. Με το πρώτο φάουλ στον αγώνα είναι για δύο βολές. Μπερμπής. Το 12 από εδώ ποιος είναι? Τέσσερα όλα. Τσάκης. Μπαίνει μου που δίνει ένα screen. Είναι και ο Σαμαράς. Μακρινό σουτ για δύο πόντους, λέει ο ρεφ. 6-4. Μύρογλου. Είναι ο Σύρος. Πάσα πάνω. Τώρα θα περάσει εκτός. Ένα λάθος τώρα για τους The Boys. Μπάρα περνάει στην κατοχή του Σικάριος. Τσάκης. Πόμπλος είναι στη μία γωνία. Μπάρα θα ανεβαίνει να δώσει ένα screen. Πάρει τώρα την μπάλα, παίρνει και αυτός ένα screen από τον Μούμογλου. Σουτ για τρεις, άστοχος, αμυντικό rebound. Καλό. Μύρογλου. Πέρασε ανάμεσα από δύο, πήγε ανάμεσα στη ρακέτα. Παίρνει και στο Μούμογλου, είναι άστοχος ο καθηγητής στον τελευταίο πρώτο αποτέλεσμα. Μαράς, μόνο με τσιμία πήγε να βγάλει μια πάσα, δεν το έκανα όμως τον Φόπουλο, ο οποίος είναι ιδιαίτερα δραστήριο στο off-ball παιχνίδι του Μητσάκη. Φόπουλος τώρα κάνει τα δικά του, πέρασε μέχρι μέσα και ευστόχησε. Και ενέργεια 8-4, double score στους Αλγαρίνα. Jump shoot άστοχο, χωρίς να κυκλοφορήσει ιδιαίτερα η μπάλα για τον λογαριασμό του Μπόης, από τον οικονόμου. Φόπουλος για να το κάνει το φάουλ, δεν τα κατάφερε ο Παπαγεωργίου για τρεις από τη γωνία, άστοχο. Σοβαρά, αμυντικό rebound. Για τρεις, θα βρεθεί ελεύθερος. Άστοχος όμως του Παπαγεωργίου, ο συγκεκριμένος ήθελε να κάνει φάουλ στον Φόπουλο. Για να τα κατάφερε θα ήταν το πρώτο στην αμέτρηση για τους Boys. Φόπουλος, στην κίνηση δεν θα καταφέρει να σκεφτεί τον Παπαγεωργίου. Μπάλα κλάπηκε. Μέσα έβγαλε μία πάσα στον αέρα, έχουν την εντύπωση ότι άλλαξε απόφαση. Η Μύρογλου ήταν σωστή. Προσπαθήθηκε και όχι μόνο αυτό, σκόραρε κιόλας. Με γεργίου, ένα jump shoot άστοχο. Μόλις 3 δευτερόλεπτα μετά.
Ένα ακόμα Τίμγορ πήγε να βγει και βγήκε. Νικό αποδέξει το φάνο αυτή τη φορά. Ο Γεωργίος που έχει με την assist. Ανοιχτό παιχνίδι, πολύ. 8-8. Το μικρό 0-4 σε ρίξαν The Boy, Τζάκης οργανώνει την επίθεση. Αθανασίου, ένα jump shoot, εύστοχο. Σωμαρά. Σουτάκι μέσα από όστασης. Πάσα Οικονόμου, καλό μας γκέιμ και πάλι πήρε Θάνος για 3, μαρκαρισμένο, άστοχο το 0, αλλά θα χλαπεί η μπάλα και είναι και πάλι για τον λογαριασμό τον πορτοκαλί. Επειδή από μια προσπίση δεν θα καταφέρει να σκοράρει ο Θάνος αυτή τη φορά. Φόπουλος θα περάσει το δεύτερο πεντάλεπτο και η τρίπλα έχει κλειστεί από 2, δεν καταφέρει να αφήσει την μπάλα έγκαιρα από τα χέρια του. Με βοήθεια και ο Παπαγιονδίου πάνω στον forward τον Τσικάριος πλέον. Πρώην παίκτης της Manchester United, η οποία παρεμπιπτόντως αγωνίζεται και αυτή στην elite στο Summer. Έχει αύριο το πρώτο της παιχνίδι με τους Ελλάς Paper Bears. Πολύ δυναμικό match-up, ομαδικά και ατομικά. Μέχρι μέσα πήγε από την baseline ο Γεωργίου σε πια 3 από τη γωνία, άστοχο από τον Μύρογλου. Και προχωρεί η μπάλα, τον Μπόις τώρα χειροκροτήματα από τον Πάγκο και από τον coach, τον Αθανάσιο Πατήκα, ο οποίος παραχώρησε την πρώτη του συνέντευξη πριν από το παιχνίδι. Μούμογλου Σαμαρά στην κορυφή, πάλι Μούμογλου σου για 3, στιγνός εκτελεστής ενδεχομένως. Άστοχος τώρα Μύρογλου. Κίνηση έχει ξεχυθεί στο ανοιχτό γήπεδο του Παπαγεωργίου, έβγαλε μια πάσα σου για 3, σαν πέναλτι είναι αυτό. Άστοχος όμως, ο ίδιος τον κριτικό rebound ο Σύρος. Κλειστή από 2 ο Γεωργίου και πάλι Σύρος το έχει πάρει προσωπικά. Τώρα είναι εύστοχος, 10-11. Το έχει πάρει προσωπικά, το έβαλε στόχο και τον πέτυχε. Φόμπλος σε ρόλο οργανωτή όπως βλέπετε. Φόμπλος δίνει ένα screen. Με τον Μύρογλου πάνω στον Κυφόπουλο. Μέσα στη τραγιά δίνει ομυρικές μάχες, αλλά δεν θα πάρει την μπάλα. Ο Μούμογλου ούτε σε πρώτη ούτε σε δεύτερη, σε τρίτη φάση. Τριγωνάκι τώρα για τους Σικάριους στα 4 δευτερόλεπτα. Τελειώνει ο χρόνος επίθεσης. Το ξέρει ο ίδιος το επιθετικό rebound από το τρίτο που πήρε στην κίνηση ο Μούμογλου. Έχει κλειστεί από 2. Δεν θα έρθει το καλάθι ούτε τώρα για τους Σικάριους. Καλό μου. Για το coast to coast. 10-13. Η πρώτη αλλαγή, μια μισή ετοιμάζεται να περάσει για τους The Boys εντός. Σκεφτόμαστε σιγά σιγά και εμείς και οι παίκτες. Καλό είναι να συμβαδίζουμε αυτά τα δύο. Και αυτή πάσα στην κίνηση ο Γκυφόπουλος πέρασε τον Παπαγεωργίου, ο οποίος έπαιξε αδιανόητα καλή άμυνα. Η καλή επίθεση όμως κέρδισε τη ρακέτα των The Boys για μια ακόμα φορά. 12-13. Σύρος στα 17 δευτερόλεπτα. Ο Γεωργίου την baseline έχει υπάρξει παράβαση, έχει χρεωθεί με φάουλο Μούμογλου και πάει πάρα πολύ κοντά στην baseline ο προσωπικός αντίπαλος. Μύρογλου περνάει στον Πάγκο. Μια μισή θέση του και μία ακόμα λογή για The Boys. Σύρος περνάει εκτός. Ζάκης στη θέση του. Δεν έχουμε την πρώτη αλλαγή στην βραδιά και για τους Σικάριους. Ο Καμπρίδης έχει περάσει εντός στη θέση του Μούμογλου, ο οποίος έχει περάσει το τελευταίο φάουλο. 7 δευτερόλεπτα, λάθος πάση αγώνας, κλειστή. Πάνω. Μούμογλος. Θα μην κουτωμαντήσει στην πρώτη κατήμηση, πρώτη επαφή με την μπάλα. Ο Θανασίου έκανε μια προσποίηση, 2 έχει κλειστεί. Μητσάκης έκανε μια προσποίηση, πάει μέχρι μέσα. Για 3 το έχει πάρει απόφαση, το έχει βάλει σκοπό και ευτόχησε. Το παράς 15-13. Ο Γεωργίου στην κορυφή έπαιξε καλή άμυνα από τον προσωπικό αντίπαλο. Θα να πάρει. Στα 8 δευτερόλεπτα το νόμο έχει κλειστεί, deflection από τον Σαμαρά. Η μπάλα παραμένει στους The Boys. Ζάκης σου για 3, πρέπει να το πάρει, πρέπει να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Είναι άκομος όμως ο Γεωργίου, έτσι το θετικό rebound. Δούτε τώρα το καλάθι, σαν νίτσα ήταν εκεί και έκλεψε. Πώς πήγε εκεί πέρα ο Γεωργίου, οκ, Ζάκης. Ο Γεωργίου. Οπ,
Κούβα έχει δοθεί Παύλο Παπαθανασίου, αρκετά σκληρό. Για να βγει ένα ακόμα teamwork, ένα ακόμα ομαδικό play από τους The Boys. Έφτασε πολύ κοντά στο να ολοκληρωθεί μάλιστα. Αλλά να χτυπήθηκε από το φάουλ. Γνωρίζετε 13, έχουμε μια ακόμα αλλαγή Ισκάριος. Ο Παπαθανασίου περνάει εκτός, ο επίσης παίκτης των Respect, οι οποίοι αγωνίζονται στην Master, την Elite. Στην Master στο Summer. Τα καλά. Δεν έχουν εξελίξει το μπασκετάκι. Μπερδεύτηκα να με συμπαθάτε. Στη θέση του έχει περάσει και πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο από το Βέντα. Ένα νέο απόκτημα των Σικάριων στην ελίτ του καλοκαιριού. Φόμπουλο. 13 δευτερόλεπτα. Μέχρι μέσα έχει χρειωθεί. Με φάουλ οικονόμου λίγο πριν πάρει την μπάλα προς τον κόσμο αντίπαλο. Ο Στεάι, ο οποίος έχει δηλωθεί στο ρόστερ. Ο Σικάριος επίσης σου για τρεις πριν κάτω σκεφτεί και πάλι εύστοχος. Ο Σαμαράς back to back τρίποτα για τον ίδιο. 17-18-15. Ωραία στην κίνηση, πήγε ανάμεσα από δύο παίκτες. Το Θάνο και έχει κερδίσει το φάουλ για δύο βολές μάλιστα. Έχουμε δύο ακόμα αλλαγές. Το γνώριμα για τον Μπασιτέκη Σαλονίκα λίγο πρόσωπα. Τέλος Παντίκας και Δευτέρης Πανός περνάνε εντός. Αλλάξουν Σύρο και Οικονόμου. Και τώρα στο παρκέ έχουμε Γιφόπουλο και δύο παίκτες των Σαλονίκης. Το πολύ ενδιαφέρον match-up στην περσινή Master, στην Winter Master. Είναι περίεργο να λέω περσινή, πριν από λίγο καιρό τέλειωσε η σεζόν. Anyway. Και η Evolution τρέχει ακόμα. 17 όλα. 17 τελικά, πράγματι. Και έκλειψε ο Παντίκας με την πρώτη επαφή με την μπάλα. Έκανε κάτι ουσιώδες που αναγράφεται και στα στατιστικά. Σουτιά 3 έπειτα από την πάση του Σπανού. Άστοχο ο Γιάννης. Μάχη για το rebound. Πέρασε από πολλά χέρια τελικά. Ο Σαμάρας έκλειψε. Έβγαλε την πάσα στον Γιφόπουλο. Βγήκε το play παρά το γεγονός ότι είχαν πάει περισσότεροι από δύο παίκτες των The Boys. Εγκαίρο στη φάση. Ζνάκης. Έρευνε στον Γιφόπουλο. Και πάλι έδωσε μια πάσα στον Σπανό και κινήθηκε μέσα στη ρακέτα. Πατήκας ψάχνει τις περιοχές του Μπουζάκη στα 9 δευτερόλεπτα. Καλή άμυνα, μία ακόμα βγήκε. Δεν τα αυτή τη φορά. 20 δευτερόλεπτα. Μπουζάκης. Είναι ένα screen, αλλά δεν θα πάρει την μπάλα, δεν θα βγει το επικαιρό με τον Μαυρίδη. Για τρεις θέσεις, το έχω και πάλι για τον Σικάριος. 22-17, 15 δευτερόλεπτα. Πριν τη λήξη, όλα για τους The Boys μέχρι να το πω έχουν περάσει τα 50 δευτερόλεπτα. Anyways, για 3 τον Βρέτα προηγουμένως. 6 δευτερόλεπτα εδώ για τους The Boys. Με τη λήξη της πρώτης περίοδου σου για 3 για να δούμε. Άστοχο τον Τσεσικό Ιμπάν, αλλά όχι καλάθι από τον Φαντίκα. Θα ήταν εμπρόθεσμο αν έμπαινε. 22-17, 77 λεπτά. Μας έχει χτυπήσει λίγο η ζέστη κατά κούτελα μου φαίνεται στη Σόνη Καρίνα. Όπως και να έχει, στο συν 5 βρίσκονται Σικάριος. Με 3 τρίποντα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Και του Σαμαράκια να του Βρέτα στην τελευταία τους επίθεση τους έστειλαν πολύ ψηλά. Σύμφωνα με τους κανόνες του παιχνιδιού που οι ίδιοι παίκτες έχουν ασπίσει. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την έναρξη της δεύτερης περίοδου. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Ζώνη Καρίνα. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει η δεύτερη περίοδος. Η οποία και ξεκίνησε. Γι' αυτό ήταν όλα έτοιμα για να ξεκινήσει. Anyways, πρώτη κατοχή για τους Σικάριους Μητσάκης. Στο βασικό εκτελεστή. Των επιθέσεων, βασικός οργανωτής. Μετάς, κυκλοφορεί μπάλα μου, μόγλου με το αριστερό, γύρισε δύσκολη προσπάθεια να τελείωνε ο χρόνος της επίθεσης. Μετάξει, αυτός που εκτελεί την οργάνωση των επιθέσεων. Λίγο ατυχής. Με τη μία ενώ τελείωνε ο χρόνος της επίθεσης. 1,8 είχαν οι παίκτες στο Σικάριο. Τσάκης βρήκε κάτι καλό. Να σου πω την Βρέτα. Ο οποίος τρέχει ένα 5-0 προσωπικό σερί για λογαριασμό του ενεργητικού των Σικάριος. Οδηγάς, μου βρεθεί πίσω με 7 suddenly. Οι The Boys λάθος πάσα εκεί που περίμενε ένα μπουζάκι. Ήταν πιο δεξιά και ο Δημόπλος πήγαινε. Κάνει λίγο μια κομπίνα να πιάσει στον ύπνο την αντίπαλη άμυνα. Αλλά έπρεπε να σφυρίξει ο ρεφ.
Τζάκη. Πριν το Μπουτσάκη. Παίζει καλή άμυνα, επιτηρεί την κάθε του κίνηση. Το 14 δευτερόλεπτα θα γυρίσει. Δύσκολη προσπάθεια, άστοχο. Στο Μαυρίδι, επιθετικό rebound. Του Βρέτα, η μπάλα θα περάσει εκτός. Παραμένει για τους Ικάριους. Κοίτα μπάλα, σπαθά στο 1-0 το μάγκο των Depois. Ένα jump shoot, έχοντας βρεθεί, έχοντας ελευθερωθεί μάλλον. Φόμπλος, όχι έχοντας βρεθεί ελεύθερος. Στο για 3 στα 20 δευτερόλεπτα πριν κυκλοφορήσει η μπάλα. Το χρειάζονται αυτό το τρίποντο των Depois. Το βρήκαν από τον Μπατίκα. Τζάκης. Βέσης ανεβαίνει και τον πιέζει και πάλι. Μόγλου πολύ ψηλά για να δώσει ενδεχομένως screen. Δεν τον κάνει στην εκφάση. Κόμπλεφτες στη ρακέτα σου για 3, άστοχος ο Μητσάκης. Έπειτα από το screen του έδωσε ο Μητσάκης. Ειδικό ρήμα του Κόμπλεφ πήγε σε όλους τους παίκτες ταχύτατα. Η μπάλα σου για 3, άστοχος ο Κοβρέτας. Ήταν η ψυχολογία με το μέρος του, ήταν ελεύθερο το τρίποντο. Έπρεπε να το πάρει αλλά δεν πήγε. Περάσει η εκμείωση στον αγωνιστικό χώρο και θα κερδίσει το φάουλ. Κατά την θέλασή του μέσα στην αντίπαλη ρακέτα. Θάνο. Μάλιστα είναι για δύο βολές. 4-20. Συν δύο βολές για The Boys. Πολύ ενδιαφέρουσα πρεμιέρα πραγματικά. Και από τις δύο πλευρές. Από τη μία εις Ικάριος να δούνε πως μπορούν να αφομοιώσουν όλους τους παίκτες στο ήδη υπάρχον roster. Από την άλλη The Boys να δείξουν τι μπορούν να κάνουν και γιατί είναι στην elite του καλοκαιριού. Μία στις δύο, στον Πιθάνο. Και η δεύτερη. Φόβουλος. Κατεβάζει την κίνηση, παίρνει τον Τζάμι, ο οποίος σκέφτος επιτηρεί την κάθε κίνηση. Του Μόγλου, μακρινή πάσα, δεν μπόρεσε να τη κρατήσει, λίγο πιο δυνατή και λίγο πιο ψηλή. Πάσα που του έδωσε ο Μαυρίδης, λάθος τώρα για τους Ικάριους. Σε 20 δευτερόλεπτα παρά λίγο να χάσει όπως να έχει συγκρατεί. Τζάμις, τα 15 δευτερόλεπτα από την καθπέντη baseline. Πανός, δεν έχει πάρει πολλές προσπάθειες μέχρι στιγμής. Τζάμις μέχρι μέσα, σου πια 3 μπουζάκι, έχει βρεθεί ελεύθερο στα 7 και αυτός εύστοχος! 24 όλα! 24-17 έχει γίνει 24 όλα! Έχουν ένα 0-7 σερί The Boys! Τζάκης, θα ζητήσω στο δευτερόλεπτα. Κύριε μου, συνήθει κύριε ο... Ζάς. Πάλι ένα jump shoot εύστοχο από το Μαυρίδη, γιατί όχι. Μέσα από όσους περίπου 26-24 έχοντας βρεθεί ελεύθερος. 21 δευτερόλεπτα για την επίθεση των The Boys. Μπορούσε ακόμα και τότε να πάρθει σουτ. Τζάκης. Γιούργησε μια λίγο άβολη για αυτόν ενδεχομένως. Τέσιο Θάνο, έβαλε μια πάσα. Πατήκας έκρισε την μπάλα στο Μαυρίδη, ολοκληρώσει το φλέξιμο του Φόπουλος. Το βούλος έχει πληθεί από δύο και να κερδίσει το φάουλ. Όχι. Όχι, ναι. Όχι, όχι, ναι. Σπουδαίο σου τώρα. Anyway, έχει βρεθεί το φάουλ. Περάσει ο Σαμαράς στο παρκέ. Ο Οικονόμου περνάει εντός του Θάνο τώρα. Και η αλλαγή από τον Μάκρον The Boys. Τζάκης. Πάσα στα 11 δευτερόλεπτα μέχρι μέσα, έβαλε πλάτη σε δύσκολο αντίπαλο. Μαυρίδης δεν ευστόχησε. Κάμις πέρασε, πάγε το post του, post, καλάθι και φάουλ. Έχει ζητήσει ο πάγκος των The Boys. Δεν μετράει το καλάθι. Ξέρω χρήματα παρόλα αυτά για την φάση. 18 δευτερόλεπτα. Σπανός του πήγε ένα τριγωνάκι σου για τρεις μπουζάκι σ' άστοχος. Θα μάχει για το rebound, θα βγάλει τελικό εκεί το μπουζάκι. Μπουζάκι, πάσα. Το Μαυρίδη, χέρι με χέρι, πάρει ο μπουζάκι. Δίνει ένα σκρίνο ο Μαυρίδης, αλλά δεν θέλει να πάρει το σου το μπουζάκι. Ούμογλου στα 10 έχει γυρίσει. Πήγε να βγάλει μια υπέροχη πάσα, βγήκε στον. Μετά μια ακόμα σκαστή πάσα, μια ακόμα στη γωνία Σμαράς. Σου για τρεις άστοχος. Πολλές φορές έχασε κοντά η μπάλα στον Ακλαφή από τους The Boys. Πράγμα το οποίο δεν έγινε. Σπανός σου για 3. Άστοχος μάχη για μία ακόμα φορά. Κανένα σχεδόν rebound στις τελευταίες φάσεις δεν έρχεται εύκολα. Είτε για τη μία είτε για την άλλη ομάδα. Τσάκης την παραφορά.
Άλλαξε με το Σαμαρά και κατεβάζει μία ακόμα επίθεση. Μπουζνάκι στον επιτηρή. Ο Μόγλου. Παίρνει με χέρι και δίνει και ένα σκρίν στο Μιτσάκι. Ο Βρύδης στα 11. Σαμαράς στη weak side έχει μπει ξεχασμένος και θα πάρει το τρίποντο και είναι άστοχος ο Βρέτας. Για μισά νοδός τροτήρας τρέχει για μία ακόμα φορά για ένα coast to coast άστοχος. Αλλά επιθετικό rebound. Ο Σπανό ο οποίος επιτηρούσε την φάση. 26 όλα. Μεγάλο ντέρμπι στην πρεμιέρα της Elite στη Sony Arena. Έλεγε 35 ακόμα για τη λήξη της τέταρτης περίοδου. Τζάκης. 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 Κλέψει παραλίγο να κλέψει. Πήγε πάνω στο Βρέτα. Παράσουν για τρεις Μητσάκης και πάλι με καλό χορμ. Είναι άσκορο στο τελείο το χρόνο της επίδυσης. Αμυντικό ριμπάντο του Βοκετή Παντικά, ο οποίος εξετάζει τις επιλογές του. Πάει για το coast to coast Euro Steps. Έδωσε την πάσα και το καλάθι. Και time out. Έχει καλέσει ο πάντος τον Σικάριος του συγκεκριμένου Παπαθανασίου. 26-28 έχουν περάσει μπροστά. The boys βρίσκονταν μπροστά με 7 πόντους ο Σικάριος. Έχουν κάνει 2 φάουλ έναντι ενός. Πάρουμε μια ανάσα. Και εμείς πιο σημαντικά όμως οι παίκτες. Βρισκόμαστε πρώτο πυλόν για το δεύτερο πεντάλεπτο της δεύτερης περίοδου. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στην Sony Arena. Και τρίμη στην κομπάθεια διακατήχε και τις δύο ομάδες και τις δύο πάγκους κατά τη διάρκεια του time out. Έχει να φέρθηκε για ζώνη και για πίεση από την πλευρά των boys. Για το κλέψιμο! Παρά λίγο να ξεκινήσει στο ανοιχτό γήπεδο. Χιάμις. Πέρασε εκτός με την μπάλα. Ασκήθηκε ενδεχομένως πίεση όμως. Στην ψυχολογία του Σικάριος και έχω πει πολλές φορές τη λέξη ενδεχομένως. Μετάδοση, η Φόβλος βρέθηκε ελεύθερος από την πάσα του. Μουμόγλου δεν πήρε το σούτ που επέστρεψε στο διατρέχει μαρκαρισμένο. Το Μουμόγλου θεωρητικά λιγότερο ιδανικές συνθήκες, αλλά μπήκε. Για μη σου. Νάκης. Μύρογλου τώρα ο οποίος έχει περάσει ξανά 10 δευτερόλεπτα. Δύσκολη προσπάθεια, καλά, τι και φάουλ. Του Νικονόμου απέναντι στον Τιφόπουλο. Δεύτερο του Γιφόπουλου. Όπως ενημερώνεται και από τον Πάκο, ο οποίος ενημερώθηκε από την γραμματεία. Και από όλο αυτό το ταλαβέρι ενημερώθηκα κι εγώ. Τρένο πάει η ομάδα στη ζώνη Καρίνα. Έσοχος και στη βολή του Οικονόμου. Έμπισε τρίποντο για χειρώσεις αυτού. Στο συν 2. Είτε boys. Μουγλού. Στον Βρέτα. Έχει μέσα από τον Παπαθανασίου. Έχει περάσει ξανά. Έκανε μια λάθος πάσα. Τζάμις. Έχει βρεθεί στο ανοιχτό γήπεδο. Ένα πολύ μεγάλο άλμα. Μπορεί και πολύ περισσότερο το έχει αποδείξει. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Κάτι παρόντο πήγε να βγάλει και μόνο του με το κλέτσο. Προηγουμένως δεν του βγήκε. Ήρθε ο Τζάμις τον Σαμαρά. Βυθόπουλος. Άλλαξε με την γωνία με τον Παπαθανασίου. Στα 8 δευτερόλεπτα και πάλι τον Παπαθανασίου σου για 3. Άστοχο μαρκαρισμένο, επιθετικό ριμπάντο του Μόμογλου και έχει μία η πάσα στον Βρέτα. Σου για 3 με πολύ μεγάλη καμπή. Εύστοχο ο Σαμαρά. 32-33. Πολλές εναλλαγές στο σκορ αλλά όχι στο τέμπο, το οποίο παραμένει ψηλά παρά λίγο να χάσει. Τον Παλαιοκονόμου πήγε για την εξτρα πίεση Σαμαρά. Σου για 3, άστοχο. Το Θάνο, Βόμπλο στο rebound και φάουλ. Έχει το Παπαγιαριού. Κόμπλος. Μπορεί να γίνει το σκριν. Θα ακολουθεί το σκριν και επιθετικό φάουλ. Κινητό σκριν στον Μόγλου. Επιθετικό φάουλ. Δεύτερο φάουλ και του Μουμόγλου. 2-3 τώρα η παράταξη της άμυνας των Σικάριος, η οποία είναι με ζώνη. Τζιάμις πάρα πολύ αποφασιστικά μέχρι μέσα. Είναι ακόμα φάουλ θα εκμεύσει τον Σαμαρά αυτή τη φορά. Δύο βολές. Ο Νέκης περνάει εκτός. Είναι πράγματα στην άμυνα τα οποία δεν αναγράφονται απαραίτητα στην στατιστική.
τον εκάστοτε χειριστή της Βραδίου. Κάριος Άσοδος. Συνδέτες 2,5. Έτσι όμως στη δεύτερη μία στις 2, 32-34 στο συν 2, εκ νέου The Boys. Τσιχόπουλος. Μαράς. Κάνε πάλι να βγάλουν από την αρχή της επίθεσης τους οι Σικάριος. Χαμηλά. Συνέντας θα βάλει η πλάτη της μισπάτσι. Πέρτη γύρισε. Είχε κάνει το φάουλ χαμηλά, σωστά ο Δημιρόγλου. Και ψηλότερο αντίπαλο απέναντί του, ο οποίος το έβαλε πλάτη. 5-3 τα ομαδικά με αυτά και με αυτά. Μουόγλου. Πάλι για 3 Σαμαράς. Δεν θα μπει αυτό. Πήγε για το αμυντικό rebound. Δεν τα κατάφερε όμως ο Μουόγλου. Για 3 Σαμαράς ο Μουόγλου. Τι voice crack ήταν αυτό προηγουμένως. Τους περνάμε. Ντάνο τρέχει. Κάνει μια reverse. Ο Γεωργίου. Χιάμις. Ο Γεωργίου στα 10. Χιάμις φαινόταν αποφασισμένος, ήταν αποφασισμένος, το πήρε τον τρίποντο, το rebound δεν έχει ανάγκη τον Ζήμις. Αυτή η πάσα μέχρι μέσα δεν θα ευστοχίσει ο Οικονόμου μετά την σκεφτή πάσα του Οδό. Δέντας. Δεν είμαστε έτσι στον Παπαθανασίου, δεν θα δώσει. Στα 14 δευτερόλεπτα ψάχνει επιλογή του Μόγλου. Στα 10 πήγε μπροστά από τον Βρέτα Κίγκριτς ο Παγιοργίου. Και τώρα μόνος του έπειτα από προτροπή από τον πάγκο δεν θα καθώσει να αφήσει την μπάλα στο καλάθι όμως ο Οικονόμου. 32-36. 4 The Boys έχουμε περάσει το τελευταίο δίλεπτο της δεύτερης περίοδου του πρώτου μισού. Καλαθίου. Χτυπάσε τον Κυφόπουλο. Δεν θα το πάρει το τρίποντο. Μούμογλου έξτρα πάσα σου για 3 άστοχο. Την μπάλα μπήκε και βγήκε. Τον Σαμαρά Κυφόπουλος εκμεταλλεύτηκε από την συγκυρία. Και τι συγκυρία μάλλον. Σου για 3 άστοχο που πάρε τον Βρέτα. Πάρα πολύ ψηλά παίκτες. Τελικά μην κόριμπαουν. Δίνουγλου. Ένα jump στο άστοχο. Στην Οικονόμου. Έκανε μια reverse, πέρασε τον Παπαγιοργίου. Ιδιαίτερα επικίνδυνος και αυτός στα κλωτσίματα. Ο Θανασίου έχει τρεχθεί ελεύθερος υπερβολικά για να μην το πάρει. Είναι άστοχος. Έδωσε μάχες για το ενδεχόμενο θετικό rebound. Και μέχρι μέσα στην απέναντι πλευρά ο Παπαγιοργίου έχει αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 32-38. Οι φίλοι έχουν αρχίσει να ξεπέμπουν επικίνδυνα σε ένα πολύ κομβικό σημείο στο παιχνίδι. Χρονικά οι The Boys στο συν 6 βρίσκονται, έχουμε περάσει το τελευταίο λεπτό. Ο Κιχόπουλος έχει κερδίσει το φάουλ, τον Τζιάμι. Δεν έχει την μπάλα. Το φάουλ είναι για δύο βολές. Θα μετρούσαν, έμπαινε. Τζιάμις περνάει εκτός. Αυτό το φάουλ έχουν συμπληρώσει τα δικά τους ομαδικά οι The Boys. Κιχόπουλος στις βολές, έστω στην πρώτη. Την φορά πέφτει στους 5. Έχω μια μικρή μανία, μικρή διαφορά στο συγκεκριμένο παιχνίδι, η αλήθεια είναι. Άστοχο στη δεύτερη, εδώ μου περιμένει, αλλά επιθετικό rebound! Ό,τι χειρότερο για τους The Boys! Σαν άλλος Woody τρυποκάριδος μέσα στην αντίπαλη για το Μουμογλου. 35-38, το φορά πέφτει στους 3. Μυρόγλου. Σύρος. Μέσα πέρασαν άμεσα από 2, πήγε η Φέντρη, νικήσε την ίδια και το φάουλ για 2 βολές. Και αν το μυρούγνω. Θα σας πω ότι... Ας όμως στη δεύτερη αμυντικό rebound. Είσαι το φάουλ. Και πάλι το φάουλ αυτή τη φορά. Οπ. Δεν πήγε. Δεν πήγε. Θα προσπαθήσουμε να ζήσουμε με αυτό. Και εμείς και η Σικάριος. Βρέτα στις βολές. Άσαν στην πρώτη, φάουλ του οποίου εκμερίστηκε από τον υπερβάλλοντα ζήλο στο αμυντικό παιχνίδι των The Boys. Άσαν στην δεύτερη. Βρέτα.
Μύρογλου. 23 δευτερόλεπτο παρακολουθούμε μία από τις τελευταίες επιθέσεις του πρώτου μισού. Μέχρι μέσα πέρασε ανάμεσα από δύο άστοχος όμως. Πάνω μία φορές για μία επίθεση από τον πάγκο του Σικάριος Παπαθανασίου. Σουτάει τις επιλογές του Γιφόπουλος. Για να δούμε. Για να δούμε αν θα πάρει κάποιο screen στα 7 δευτερόλεπτα. Δεν θα πάρει τις τρύπες του προσωπικού του αντίπαλου στη γωνία. Βρέτα σου για 3. Για να δούμε. Αν θα σουφαρίσει άστοχος ο αμυντικό rebound. Προσπάθεια άστοχο. Πάρτε και αυτός για να πάρθει από τον Δημήρογλου. 35-38. Στα 77 λεπτά έκαναν πάλι την εμφάνισή τους. Σεζόν Καρίνα. Βρίσκονται μπροστά με 3 λοιπόν The Boys. Σε ένα παιχνίδι με πολλές αναλλαγές στο σκορ. Έχουν καταφέρει να έχουν πολύ καλή άδεια να κάνουν κλεψίματα, να οδηγήσουν τους Σικάριους σε λάθη ή σε βεβαιασμένες προσπάθειες. Οι πάσες που δεν καταγράφονται στη στατιστική. Σικάριος από την πλευρά τους είχαν 3 σερί τρίποντα στη λήξη της πρώτης περίοδου. Μια ιδιαίτερα ικανή ομάδα, μια ομάδα που μπορεί με πολλούς τρόπους να απειλήσει οποιαδήποτε αντίπαλη άμυνα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν της Σόνη Καρίνα, όλα έτοιμα. Και η τρίτη περίοδος ήταν αμέτρητη. Η πρώτη κατοχή είναι για τους Πορτοκαλί, οι οποίοι παίρνουν πολύ δυναμικά την επίθεση και έχουν το πρώτο καλάθι. Κάνω μέχρι μέσα πίσω στη ρακέτα από τον Γιουφού για μία ακόμα φορά. Τώρα στα θεριά της αντίπαλης ρακέτας. Σικάριος Τσάκης. Τσάκης Σαμαράς Κουφόπουλος. Αυρίτης, ο οποίος έχει τώρα την μπάλα. Και πάμε και δύο. Στο Παπαθανασίου, δύο χρόνο. Για τους Σικάριους πήγα λίγο πρόωρα στην απέναντι πεντάδα. Οι The Boys έχουν ξεκινήσει στην αρχή πεντάδα. Φτάνω ποιος έχει τώρα την μπάλα. Σύρος από Γεωργίου Πράγματι, ο οποίος πήρε και το τρίποντο. Δεμίνογλου και Σπανός. Βρίδης πιστεί από 2 σουτ για 3. Μητσάκης άστοχος από τη γωνία. Μάχη επιθετικό rebound από τον Αρθίου Βόπουλος. Σουτ για 3 με μεγάλη καμπύλη, άστοχο. Σαμαράς τη φορά. Και πάλι 2 back-to-back στην πρώτη περίοδο. Φιλή στη φορά από τον Μάκη Boys. Δεμίρογλου. Σπανός, είναι στην baseline, λάθος, deflection από τον Παπαθανασίου. Συμπλήρωσε το κλέψιμο, ολοκλήρωσε μάλλον το κλέψιμο Γιφόπουλος. Ξεχύθηκε στο ανοιχτό γήπεδο και με τη χαρακτηριστική του κίνηση ο Mr. Eurostep σκοράρει 2 ακόμα πόντους, 37-40. Χτυπάς ανάμεσα από 2 παίκτες. Και οχοχο, υπέροχο team play για μία ακόμα φορά από The Boys. Πολύ διοργανώσει και παρκώσει άμυνα του Σικάριους για να μπουν οι δύο πόδι. Φάουλ μακριά από την μπάλα. Λίγο πριν αυτή πάει στο κομμάτι σημείο. Στην ετσέτα εδώ. Δεν πάρει εξηγηθούμε εδώ μέσα. Μητσάκης είναι παραφορά. Παναθανασίου. Πάλι Μητσάκης. Υπόπλο στα 10. Γυρίζει, έβγαλε μια πάσα, ένα jump shoot. Θα δικαιώσει το Μαυρίδη. 39-42. Μύρογλου. Γίνεται το σκύριο με την μπάλα. Ο Γεωργίου είχε τον Κυπόπλο πάνω του. Σπανός. Ένα μαθητικό γρήποντο, άστοχο. Αρχικό rebound. Το Μαυρίδη. Κυπόπλος σε ένα jump shoot. Πήγε να πάρει το foul. Δεν τα κατάφερε. Να φέρνει στον Μύρογλου. Παρότι το γεγονός ότι παραλίγο να δει το καλάθι. Δεν ήταν δηλαδή βεβαιωσμένη η απόφαση απλώς για να εκμέσει το φάουλ. Στις δύο βολές μέχρι μέσα ταχύτητα άλλαξε. Κατεύθυνση με την μία τρίπλα. Πάνω. Δύο βολές. Πάνω που εκπλήθηκε τον Τσέγγι. Άστοχος στην πρώτη ο Νάκης. Βερμπής. Και το έδωσε το φάουλ πριν. Ωραίος. Άστοχος. Δεύτερη. Λουσόν με το φάουλ προηγουμένου πριν στον Μαυρίδη. Όχι το Μητσάκη.
Έδειξε πολύ ώρα 4 ρεφ. Λιβόμπλος, έχει να πάσα σου για 3 στα 6 δευτερόλεπτα. Μπάλα μπήκε και βγήκε από τη γωνία. Σοβαρά. Hit τον κορμιά κάτω, απίστευτες μάχες της Sonic Arena. 18 δευτερόλεπτα, φανός. Για να μας από δύο ωραία πάσα του πάλι στον Demiroglu. Πάνουν 3 δευτερόλεπτα όμως. Έλα. Λίγο πριν ολοκληρωθεί η φάση. Τσάκης. Πάνε από τον πάγκο τον Μόιζ. Αυτό να εμψυχώσουν την ομάδα τους. Τσάκης. Έτσι την αγέλα Μαδρίτη δεν θα πάρει μπάλα. Αποφασίσει για 3 σάστοχος. Τον Μικόρι Μπάς Φανός. Για 3 στα 17 δευτερόλεπτα. Έστοχο. Είχαν πολλές επιλογές. Βρήκαν μία από αυτές οι The Boys. Πρόσωπο του Demiroglu στο χέρι του Demiroglu και στο καλάθι του Σικάριος. 39-45. Μητσάκης θέλει να απαντήσει έχοντας βρεθεί ελεύθερος άστοχος πάνω στο rebound. Και το κλέψιμο του Παναθηναϊκού πάνω από μια φορά. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος παίρνει περισσότερο χρόνο συμμετοχής από άλλες φορές από τη Winter. Βασικός ένα jump shoot άστοχο εξ αρχής αλλά εύστοχο. Θα έλεγα άστοχο αλλά αστοχούσε. Ένα σπρίντ, ένα ωραίο ελιγμό πριν σκοράρει. Μέχρι μέσα ο Γιφόβλος ασταματημένος περνάει άπαντες. Μια σημαντική παλαιοκέτα, οποιονδήποτε βρέθηκε μπροστά του. Το διάβα του. Μέσα δύσκολη προσπάθεια, θα ευστοχίσει και αυτός. 41-49, το βρόσο 8, Γιφόβλος. Στα 19 δευτερόλεπτα, Μητσάκης. Για 3 άστοχο Μαδρίτη. Για 3 συγκίνηση άστοχο. Επιδικτό η μπάντα του δίδυμο Γεμπιού. Κύρος. Μένει πάρ' το φανάζι γάψω από τον πάντα όταν Βόης. Ζάκης. 4 δευτερόλεπτα έπρεπε να βιαστεί αλλά είχε την μπάλα μέσα στην κέντρο του Δημήρου. Για να δούμε ευκαιρία για να μειώσει τον Ισκάριο. Ο Θανασίου κάνει την reverse με το ένα χέρι με το αριστερό. Άστοχο ούτε δεν επιθετικό λιμάνι του Σαμαρά. Αλλά είναι εκεί πέρα. Καλά, τι κεφάλι από τον Γιφόπουλο. 43-49. Συν μία βολή. Σπανός περνάει εκτός. Φερόμενος ως coach επίσης. Στον πάγκο των Boys οικονόμου περνάει εντός εκ νέου. Εξόχος και στην βολή ο Γιφόπουλος. Έμεσο τρίποντο για χειρός αυτού. 44-49. Φορά στο συν 5 τους Boys. Οικονόμου. Μύρο γλου παίρνει να σκέφτεται τον οικονόμου σου για 3 άστοχο αμυντικό ριμπάντο στο Μητσάκη. Μούμο γλου. Κέρμα και εξπάει στο Μητσάκη. Ζόμπλος. Μούμο γλου στα 13. Πάλι πλάτη γύρισε πολύ δύσκολη προσπάθεια. Έβαλε το καλάθι 46-49. Πάλι πλάτη στον Θανό. Μύρο γλου. Πάνω πάει να πάρει το ένα του πίσω και τα καταφέρνει απέναντι στο μούμο. Φωνές από τον πόλεμο δημόνι για μία ακόμα φορά για να δούμε αν θα υπάρξει μονομαχία μέσα στο παρτίσιο για 3 άστοχος τέτας. Μονομαχία είναι μεταξύ. Σύνταμε μία φορά στην άμυνα και μία φορά στην επίθεση. Αντίστοιχα, flexion έχει γυρίσει. Συγκράτησε την μπάλα. Ο οικονόμου Γιφόπουλος έκλεψε τη δεύτερη φάση. Υπάρχει φάουλ. Το έχει φεύγει στο Σύρο και θα περάσει εκτός μαζί με τον Θάνο στις θέσεις τους. Περάσουν Κουζνάκης και Θάνος αντίστοιχα. Γιφόπουλος. Παίρνει ένα σκρίν από τον Μαυρίδη. Στην πάσα του κίνηση η Μούμογλου. Ωραία πάσα του Γιφόπουλο, ο οποίος πήγε να πέρασε ανάμεσα από δύο, θα κερδίσει το φόλ. Δύο παίκτες σήκω σαν το χέρι του. Στην πιζάκια έχει φύγει το φόλ.
Φόμπλος εύστοχος στην πρώτη. Φόμπλος στις βολές, μέρος δεύτερο στα πρόσφατα δρόμενα του παιχνιδιού. Άστομος στη δεύτερη, 47-51 παραμένει. 1-4 έχουν συμπληρώσει τα ομαδικά τους Πάουλοι. Πολύς, Ρίγας, έχει μέσα ταχύτατα. Οχ, για σκότηση όμως. Ζήτησε φάουλ. Πρέπει να δίπλα και Φόμπλος. Βέτας, Φόμπλος σου για 3-16 δευτερόλεπτα, άστοχος. Θα ήθελα ακόμα πιο κοντά η σκάρια σαν εξοπούσε ο άλλος παίκτης της Μάντσεστερ. Ο Βαντζίου. Φαντίκας. Για 3. Άστοχο. Σαν ίδιο τώρα. Στην άλλη πλευρά. Βοηθήθηκε και με τη μία γύρισε ο Μαυρίδης και σκόραρε. 49-51. Γιώμης, στα 17. Σουτάρι φορές από τον Πάγκο τον Σικάριος. Έχουν δίκιο σουτάρι, αλλά κάνει και αυτό που μόλις είδα το Παγιονιού. 49-53. Σαν έλουρος μέσα στον αντίπαλη ρακέτα και πάλι ο Γεωργίου. Μαυρίδης, Μητσάκης. Πρέπει να σκρίνει το Μωρίδη, θα εκτελέσει πίσω από αυτό, είναι άσχημος. Στα 10 δευτερόλεπτα σκιάμι στο rebound. Τι ενέργεια είναι αυτή που βγάζουν άπαντε στο παρκέ. Καλάθι και φάουλ! Κάτω το Μητσάκη. Έτσι και οι παίκτες θα χειροκροτήσουν από τον Πάγκο του Μπόλης και δικαίως. Και θα λέει τώρα με τον ΔΕΡΕ. Εντάξει, άστοχος πρέπει να κερδίσει. Προσπάθεια στην ίδια επίθεση, στη βολή. Δεν θα έχει γυρίσει, πήγε να πάρει το φάουλ και τα κατάφερε. Δύο βολές που έχει χρησιμοποιήσει τον Παντίκα το φάουλ. Ήταν δύο βολές either way. Ελληνιστή. Είτε ήταν ψηλά είτε χαμηλά το φάουλ, έχουν συμπληρώσει τα ομαδικά τους οι Boys, όπως προαναφέραμε. Τέσσερι εκπληκτικό rebound, υπόλοιπος άστοχος. Μαράς περνάει εντός, Μαυρίδης στον παγό. Πάμε την άμυνα, πάμε! Πάμε την άμυνα, πάμε την άμυνα, στον παγό. Μητσάκης. Ένα jump shoot, άστοχο. Μαράς είχε απελευθερωθεί, έδωσε ο Μυρικές, πάει στον υπόπλος για να απελευθερωθεί. Δεν το έκανε. Μητσάκης, για τρεις στην κίνηση, Μαντίκας είναι άστοχος. Τους πάρει, δεν είπανε σκοτητικά. Διαλύει τον τρέφ προηγουμένως, διαμαρτυρήθηκε για φάουλ προηγουμένως. Ακόμα και προηγουμένως. Μόγλου, ψάχνει φαίνεται μια πάσα κίνηση, αλλά δεν θα πάρει την μπάλα ο Θαβαράς με το αριστερό του χέρι. Είναι υπόγειο, λέει, από μου, Μόγλου, δεν θα καταφέρει. Το Ρόμου, στα 15, έχει γυρίσει δύσκολη προσπάθεια. Θα σπρώξει την μπάλα ο Πατήκας, αλλά και που είναι ο Πάγκος ο Σικάριος. Αυτός θα βρεθεί να κατεβάσει την επίθεση. Δεν τα τώρα. Χαίρεται από τον Πάγκο και έχει δώσει λύσεις. 15 δευτερόλεπτα. Κόμπλος. Κόμπλος για 3. Άστοχο. Πήγε. Θα κρατήσει την μπάλα. Χαίρεται για το Σκάβης. Τα βρωτές. Τρίπλες έπαιρνε στο Σαμαρά. Θα δείχνει στην κορυφή. Δίσκη πήρε ο Οικονόμου. Έπαιρνε σε δύο παίκτες ανάμεσα από δύο. Κράτησε την μπάλα και την κατοχή, αλλά έκανε βήματα ο Πατήκας. Και τώρα παραστατικά ο ένας από τον δύο ρεύς. Γιατί υπάρχει και αυτή η απόφαση. Φόμπουλος. Φόμπουλος και τύχο πέρα τύπο θα χάσει προς τη μήνυση. Και ολοκληρώνει και το πέτσιμο της Βόλης. Το Παγιοργίου. Στη μέσα Οικονόμου. Καλάθι και φάουλ! Απέναντι στον Φόμπουλο. Δεν τον ακούμπησα λέει το ρεύ. Τα συνοδηγήματα δεν έχουν τελειωμό για τη φάση για τους The Boys.
Παπαδόπουλος περνάει στον πάγκο. Θα στη θέση του. Θα πάρει και... Παπαδόπουλος Ρονοσκούρας. Μπορντερ μπαουτ. Ζήτησε αλλά δεν πήρε... Βέντας, Μητσάκης. 13 από τα 15 δευτερόλεπτα είναι για τους Σικάριους. Παρακάτω 10, τα οκ. Είπε πυροπολίστε Μητσάκης. Στα 6, Βέντας. Συμφωνία πέρασε μόνος του μέχρι μέσα. Στα 2,7 θα κερδίσει το φάουλ. Να δούμε Μητσάκη. Φοράστε σε 7. 4,3 οι boys σε περίπτωση που αστοχήσει ο Βρέτας και πάρουν το αμυντικό rebound. Ευστόχησε, πάλι μέσα, έπεσε. 3,5, 3 δευτερόλεπτα. Περνάει σαν σύμφωνας μόνος του μέχρι μέσα. Είχανε πολύ πολύ καλή προσπάθεια να στείλει και πάλι τη διαφορά στο σύνοπτο για την ομάδα του. 57-51, 51-57 για να είμαστε τυπικά σωστοί. Φίλοι μας τα 77 λεπτά έκαναν και πάλι την εμφάνισή τους. Στο συν 6 λοιπόν, οι The Boys τίποτα δεν έχει κρυφθεί ακόμα. Έχουν φωνάξει εμφαντικά, πολύ δυνατά, πολύ βροντερά παρόν στην Elite στο Summer που μας φτιάξει σαν αδικά League The Boys. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν για μια ακόμα φορά στη Sonic Arena. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει η τελευταία περίοδος της κανονικής περίοδου, δεν τολμώ να πω, της αναμέτρησης ακόμα. Ζήτης, Διχόπλος έχει περάσει πρέους τώρα στον χώρο. Βέντας γύρισε άστοχος όμως. Πάντα δεν το πήρε, Διχόπλος συγκουράστηκε ολόκληρα κάποια δευτερόλεπτα αγωνιστικά. Κουράσε τον λίγο και στους Ικάριους μην τον συγκουράζεται τόσο. Ζητάκης, καστές πάσες, έχει προχωρήσει μπάλα γιατί δεν μπορεί να συνεδριστεί. Σε πια τρεις πατήκα θέλει να το πάρει, πάει μόνο του με τη μέσα. Στέκεται στον αέρα με τα μπλο άστοχος που μόνο τον rebound. Παίρνει στον Μπουζάκη, ο οποίος έπαιξε καλή άμυνα προς την πλήρη Μητσάκη. Στην πια 3 θα το πάρει, γιατί όχι. Και γιατί να μην το βάλει, 54-57. Στο τρίποδο η διαφορά υπέρ των Boys. Ποια μίση. Μητσάκης. Πάνω. Ποια μίση, ο οποίος έχει βγάλει απίστευτο πάθος στην γωνία τώρα. Κύρος. Τα 10 δευτερόλεπτα. Κιάμις με το αριστερό χέρι, ένα χουκ άστοχο. Θα βρει το rebound. Μητσάκης, Διφόπουλος. Στα 18 δευτερόλεπτα πάει την baseline. Στέκεται, εκτελεί υποσφυκτική πίεση απέναντι στον Πατήκα. Άστοχος. Οπ, φάουλ. Όχι χρονίζει τον Μητσάκη, έχει χωρίσει το πρόσωπο. Σύρος άστοχος να μην είναι κάτι σοβαρό. Όλα καλά. Δεν έχει δείξει ούτε αλλαγή ούτε τίποτα. Προμηθεί ιδιαίτερα γι' αυτό. Για να κάνει την night, την πάσα σε αυτόν ο Βρέτας. Κατά την επαναφορά. Για τρεις πατήκες τώρα θα το πάρει. Είναι άσχημος όμως, υπόπλος του rebound. Μητσάκης. Πάσα Μαυρίδης. Υπόπλος. Στα 16. Κολυβάτη τον πατήκα σου για τρεις Μητσάκης. Και ποια άλλη έστοχος. Back to back τρίποτα. Αυτό τον κάρτο Ζικάριος, 57 όλα. Πάνω. Κύρος, τα 12. Κάτσε για 3, θέλει να απαντήσει. Άστοχος, χορός τριπώντων πάει να στηθήσει στον Ιγαρίδα και είναι σκύρι. Μόνο το αμυντικό ριμπάντο, θα έχει μια μακρινή πάσα για να γυρίσει. Θα τεκμεύσει. Το φάουλ για 2 βολές από τον Σύρο Βρέτας. Πατήκας περνάει εκτός. Και ο Δημήτρης Πατήκας φτάχνει στον πάγκο των The Boys, ιδιαίτερα σκεπτικός. Δεν θα αγωνίσει εγώ πλέον. Έστοχος. Βρέτος στην πρώτη βολή, 58-57. Μπροστά η Σικάριος. Μετά από αρκετή ώρα και στη δεύτερη 59-57 διαφορά στο καλάθι. Κάμις.
Μιλιογίου προχωρεί και μία ακόμα φορά η μπάλα. Αλλά έχει περάσει εκτός. Παραμένει παρόλο που στην κατοχή των Boys. Με τη μία υπάρχει για τρίφα από Γυριού. Καλό φαίνεται, καλό φαινόταν, είναι άτομο. Πρόξιμο όσκηση της μπάλας στο Μαυρίδι, αλλά εκεί που είναι ο Κονόμου. Πάλι Κονόμου, σκασίπασα με τη μία, δεν θα περάσει μέσα στη Βεγέτα. Δεν θα μαθάνω. Βέβαιας. Υφόπουλος στα 17. Υφόπουλου. Στη πάσα. Σημαίνει πόδι όμως το Τζιάμι. Αυτό έχει υποστήριξη μπάλα, δεν κρύβεται αυτό το πόδι. Και δεν ήθελε ο Τζιάμι. Μισάκι δεν παραφορά. Θέλουμε και το Μαυρίδι. Θα δώσει και ένα σκρίνο Μαυρίδι στο Μισάκι σου για τρεις άνθρωπο. Πάνω το rebound. Πάνω μου για να δούμε. Goes to coach για μία ακόμα φορά. Πώς ακριβώς goes to coach. Αλλά προσωπική ενέργεια να μπελές. Παίρνει πάλι σε άμυνα, Βρέτας. Και μέχρι του Μητσάκη, στα 11. Πέρασε, κερδίσει το φάουλ. Έχει βρει τον Μπιζνάκη. Βρέτας, Μοβλού, Μητσάκης, πολύ κόσμος ξαφνικά στην κορυφή και βήματα του Μαυρίδη. Ο οποίος έχει περάσει εκτός ο Μογλου. Μητσάκης. Δεν με χαίρει ο Μαυρίδη, ο οποίος έδωσε και πάλι την επιλογή στον κυριζή του Αφικάριος. Μέχρι μέσα, καλάθι και φάουλ! Αυτό Βρέτα. Ο οποίος έχει δουλειστον Βογεωργίου. Στα 16 δευτερόλεπτα. Με τη μία η πάσα από τη γωνία στον Βογεωργίου. Ένα jump shoot, την μπάλα μπήκε τελικά. Τι εναλλαγές στο σκορ έχουμε, τι εναλλαγές στα συναισθήματα έχουμε. 62-63. Από όλα έχει ο Μαχτές, από όλα έχει το κατάστημα στη Σιόνικα Αρίνα απόψε. Βόπουλος γύρισε, στέκεται. Καλά, και φάουλ και πάλι. Θα έχει ρωθεί στον Φάνα αυτή τη φορά. Φόβλος έμοιαζε ασταμάτητο και σε αυτή την επίθεση. Έστωγος και στην πολύ 65-63. Μπροστά έχει Σικάριος. Για να δούμε τι μας επιτυλά στο παιχνίδι. 40 δευτερόλεπτα ακόμα για να μπούμε στην τελική ευθεία. Ενδεχομένως στο τελευταίο πεντάλεπτο της κανονικής περίοδου. Αυτό ύψος των ελευθέρων μπορούν άστοχος. Ο Κονόμου. Μητσάκη. Πολλοί παίκτες συνδικά μαζεμένοι. Υπόβουλος. Κόμπλος φέρνει στο Θάνο, ένα jump shoot εύστοχο! Καριγητσίτσι, κίνησε από το κεφάλι.
Σαν να μην το πιστεύει ούτε ίδιος. Ο Γεωργίου. Μέσα στο σκέφτο γιατί πήγε να βγάλει μια πάσα λάθος. Προς στιγμή, αλλά για κάποιο λόγο και με κάποιο τρόπο. Πέρσι το σκάμι. Στις 7.65 δεν παρετούν οι boys. Γιατί να το κάνουν άλλωστε. Είναι πολύ κοντά. Νέντας για την baseline. Πήγε σε δεύτερη φάση για το καλάθι και το έβαλε. Δεν έκανε τον άποδο λέγευση πρώτη. Μόνος του λίγους γιατί θα μην είχε καταλάβει την ομάδα που ήταν ελεύθερος. 14 λεπτά μέχρι μέσα θα μετρήσει αμπί. Πεθάτησε στο στεφάνι μπάλα, δεν πήγε όμως μέσα. Θα αρχιστεί σε δύο βολές στον Δημιουργού. Πάνω που έχει τον Βρέτα. Έτσι περνάει εκτός. Ωραία στη θέση του μετά από αρκετή ώρα. Άφημα στο μέτρο του μου. Δύο είναι, είπε κάποιος. Ωραία. Δεν θυμίζοντα στους παίκτες. Ακόμα στη δεύτερη. Βέβαια. 69-66. Παραλίγο το κλέψιμο και τελικά ο Δέντσον τον Γιάννη, ο οποίος χωρίς να κάνει κάποια τρίπλα αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Άλλοι δύο πόντοι πήγαν από προϊόν καλής άμυνας. Τόπουλος έχει βγει από δύο σκαστή πάσα. Βέβαιας Δημογλού στα 12. Σκαστή πάσα στην κίνηση. Το κερδίζει το φάουλ για δύο φορές. Και ο Βρέντας. Το διάμεχο τώρα. Αλλά ευτόχισε. Δεν είναι ρέξει αυτό. Βελιοβιού. Αρχίζει για τρεις. Έστοχος μιλάει την κρίσιμη ώρα. 71 όλα. Αλλάζοντας με τον Δημήρο με την κορυφή. Έχουν δύο ακόμα φάουλ εδώ στη Σικάριος. Μόγλου. Και στην πάσα Κυφόπουλος πήρε με κάποιο τρόπο και άφησε την πάρα το καλάθι. 73-71. Δύο πάνω λέει χαρακτηριστικά ο Δημήρου, ο οποίος παρεβάζει, κατεβάζει την επίθεση και ανεβάζει δύο ψηλούς στην κορυφή. Ρόμου. Δημήρου στα 10. Ωραία πάσα. Έχει πιστεί από δύο για 3. Έφτομο και πάλι από το Δημήρου αυτή τη φορά. Back to back τρίποντα. Έτσι το καλή. Είναι η τακτική τους για να δούμε. Μέχρι στιγμής ζουν. Μόγλου. Βγαίνει η άμυνα όμως. Κλειστή. Ένα jump shot στα 8 δευτερόλεπτα. Εύστοχο. Το Μαυρίδι. 75-74. Συμπεριφέρει από τον πάγκο. Σχεδόν έχει μπει στον αγωνιστικό χώρο που έχει για να δώσει επιτυχίες. Στην διατρίση και πάλι το μπουμπουνάκι είναι και πάλι εύστοχος. Ο Παγιώργιου. 75-77. Τι γίνεται. Κάνει και την χαρακτηριστική για Κάναν. 75-77 λοιπόν. Εξελίξεις σοφτούν τους Σικάριους να καλέσουν time out. Έχουμε δει στην crunch time στον Καρίνα. Δύο ακόμα φάουλ που να δώσουν οι Σικάριους για να δούμε πότε και πώς θα να τα παραχωρήσουν. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν για μία ακόμα φορά. Zone press. Όπως είναι αρκετά λογικό όπως τους boys. Διασπάται αρκετά εύκολα. Ο Μόγλου. Εμπειρία το Σικάριους. Πρέπει να τους οδηγήσει στη νίκη. Σου για τρεις άστοχος ο Μητσάκης, πάρα μετά εκτός. Έριξε λίγο άσχημο παιχνίδι τώρα στον Μούμογλου η μπάλα. Χειροκροτήματα από το πάνω των boys. Συνάμα θέλουν να μείνουν και ήρεμοι. Ένας συνδυασμός που δύσκολα επιτυχάνεται εκ κλειστή τομή. Μέχρι μέσα μαχίδωμα! Ανάμεσα από δύο! Κίνησε στο Παγιοργίου! Coming up, huge crunch time!
Καετάνο θα κερδίσει το φάουλ από αυτόν ο Μαυρίδης. Συμβολές έχει παραναγγελθεί time out από τον Πάγκο Τασικάριος. Έτσι έχω στην πρώτη ο Μαυρίδης. Έχει διευθυντή τίποτα εδώ. Θέμα. Στην γραμματεία. Το προηγούμενο φαουλ που είχε βρεθεί στον... Θα ήταν στο νούμερο 21, στον Τσιάβη δηλαδή. Κάτι τέτοιο. Έχουμε περάσει στο τελευταίο δίλεπτο. Μύρογλου. Πάνω. Και είμαι χέρι στον έμπομο Γεωργίου. Είναι καθώς το νιώθει. Είμαι στο οικονό μου. Δύσκολη προσπάθεια. Στα 3,8. Έχουμε time out και οφειλήματα συνεχίζουν από το πάντα των boys και έχουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Στροφή λοιπόν στον Καρίνα, έχουμε μείνει στο σημείο στο οποίο θα εκτελέσει ένα ζευγάρι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικών βολών οικονόμου, έχοντας εκμεύσει το foul από τον Μαυρίδη. Έχουν ηρεμήσει λίγο τα πλέμματα, πολύ δύσκολο. Για να δείτε για άνθρωπο στην πρώτη και το πτήμα του αφιλήματος ενδεχομένως περισσότερο. Τον Θανάση Παντίκα σε περίπτωση που έχει στοχούσε. Τον νόμο έχει μία ακόμα. Έστω το δεύτερη μαξιλαράκι ασφαλείας σε μία επίθεση. Εκτός του συγκλονιστικού γεγονότος τρίποντο και φάουλ. Δεν θα περάσει μπροστά σε μία επίθεση τη Ικάριος Γιφόπουλος. Και φάουλ μακριά την μπάλα. Στον πάγκο σε σύν 2 συγκατοχή για τους boys. Στον όμο στα 14 λεπτά κίνηση οι δύο παίκτες. Στον όμο στη γωνία πήρε τον τρίποντο μέχρι μέσα και έχει κάνει βήματα. Είναι Μυρογλου. Ένα δωράκι στους Σικάριους στον προσφυγωνικό. Λαθόδος είναι σκριν, Τσάκης. Πάλι ο Μαυρίδης σου πια τρεις, πάρα πολύ σημαντικό, άστοχο, πάρα πολύ ψηλά. Τι πήγε να κάνει ο Μουμογλου εκεί πέρα, δεν τα κατάφερε τώρα χέρι. Με τη μία του βούτυπε καλάθι. Μερική μάχη εδώ σε Αθάνο. Κατοχή όμως. Φότου η μπάλα πέρασε εκτός, είναι για τους Σικάριους. Τσάκης εκεί πέρα στα mind games με τον Γιφόπουλο. Ο Φόμπλος περνάει εκτός 53,2. Αποδένει την ρίξη της τέταρτης περίοδου. Μετά στη θέση του ο οποίος θα αναλάβει να επαναφέρει. Γίνησε ο Μισάκης, πήρε. Για να δούμε 11 δευτερόλεπτα. Φωνές από τους boys. Ένα jump shot, όχι, όχι, τι έκανε ο Μισάκης. Άλλαξε απόφαση. Μπορούσε να πάρει το shoot. Πήγε να βγάλει μια πάσα, δεν έκανε τίποτα από τα δύο πριν πέσει κάτω. Πάρα πολύ σημαντικό λάθος. Προηγουμένως βήματα, τώρα ακυροποίημα. Τι δώρα είναι αυτά στους αντιπάλους του και κάθε ομάδα.
Πάρα πολύ σημαντικό λάθος. Έχουν και πάλι κατοχή οι boys. Ο Γεωργίου, σε ένα σκρίνο οικονόμου. Πέρασε η σκαστή πάσα μέσα από δύο παίκτες και το πικερόλ. Για να δούμε. Και γυρίσει άστοχος όμως στο οικονόμο αμυντικό ριμπάντου Βουμογλου. 27 δευτερόλεπτα. Η επίθεση για Ψυκάριος. Μητσάκης. Μαυρίδης τώρα, και πάλι Μητσάκης. Και με χέρι για τρεις, για να περάσει μπροστά. Τρεις βολές. Τρεις φορές το βρέτο! Και εσύ είναι πιθανότητες να συμβεί κάτι τέτοιο για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Βασικά οποιαδήποτε στιγμή στο παιχνίδι. For that matter. Πόσο μάλλον τώρα 78-80, 18,6 απλώνει για τη λήξη της τέταρτης περίοδου. Κύμα τσάρα βλέπουμε. Τι δεν έχει συμβεί απόψε. Μόνο οι δεινόσαυροι δεν έχουν μπει στον Καρινά. Στην πρεμιέρα της. Elite. Άστοχος την πρώτη ο Βρέτας, πράγμα που σημαίνει ότι ακόμα και αν εκτελέσει εύστοχα τις επόμενες δύο, δεν θα περάσουν μπροστά η Σικάριος. Η καλύτερη είναι η Σοπαλία τώρα. Εύστοχος η δεύτερη, παραμένουν οι ελπίδες ζωντανές για Σικάριος. Το ενδεχόμενο της παράτασης παραμένει ορθάνυχτο. Άστοχος η δεύτερη, μία στις τρεις. Για να δούμε, θα κάνουν φάουλ Σικάριος. 15 δευτερόλεπτα για τους boys. Γεωργίου 10,1 από μένει. Τι παίρνει τηλέφωνο. Δηλώσω και φυλέγαμε προηγουμένως. Time out. Σηκωθεί από τον πάγκο με τις κορίκες για να ζητήσει. 10,1. Για να δούμε. Τι άλλο μας απομένει. Να δούμε. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή. Επιβλητική επιστροφή της Τζόνι Χαρίνα. Κάτι ακούστηκε από τον πάγκο του Σικάρη κατά τη διάρκεια του time out. Για προσπάθεια για sweet και για προσπάθεια για κλέψιμο και με το που βάλει την μπάλα foul οι boys για να δούμε πράγματι αυτό κάνει ο Τσιφόπουλος στον Γεωργίου. Δύο βολές. Αν μπει η δεύτερη θα βγει το πρώτο. Αν μπει η δεύτερη θα βγει το πρώτο. Αν μπει η δεύτερη θα βγει το πρώτο. Έχουν δύο time out να πάρουν οι boys, κανένα η Σικάριος. Για να δούμε. Έστωχος στην πρώτη. Ο Γεωργίου. Και αν δεν μπει δεν θα κάνουν φάουλ. Κάτι τέτοιο επέσπασα. Όχι, άστοχος, έχουν 7 δευτερόλεπτα. Τι ζυκάρει ο Τζιφόπουλος, χωρίς φάουλ boys. Πάει μέχρι μέσα, στέκεται στον αέρα. Έστοχος, 81 όλα. 1,6 πριν τη λήξη της τέταρτης περίοδου. Απίστευτο φινάλε της κανονικής περίοδου. Στην τέταρτη περίοδο. Δεν έχει τελειώσει ακόμα το παιχνίδι. 1,6 απομένει. Time out που έχουν καλέσει οι boys. Πίστευτο παιχνίδι. 1,6 για να δούμε τι μπορούν να βρουν. Μείνετε μαζί μας. Λοιπόν, 1,6 απομένει. Στην διάρκεια του time out ο Μούμογλου ανέφερε χαρακτηριστικά. Δεν κάνει κανείς φάουλο καθένα στο παίξι του και στα screen αλλαγή. Απλά νοικοκυρεμένα πράγματα για την άλλη. Για να δούμε. Μην ρωτήσω την παραφορά. Βγαίνει, πήρε την μπάλα, θα σουτάρει για τρεις βοβές Γεωργίου. Άστοχος, 80 είναι όλα. Παράταση της Σόνι Καρίνα. Τι μας έμενε να δούμε στην πρεμιέρα της Elite του Summer. 81 όλα. Μάτσα κατάλληλο για καμπιακούς, πρέπει να δούμε ποιοι εφημερεύουν. Ο, 77 λεπτά, ποιος το περίμενε. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστροφή λοιπόν στη Σόνι Καρίνα. Οι ομάδες χρειάζονται έξτρα 5 λεπτό για να λύσουν τις διαφορές της. Πρώτη κατοχή είναι για τους boys. Σε περίπτωση που δεν το αντελήφθηκε κάποιος, η Summer League είναι εδώ και χτυπάει δυνατά και στη Σόνι Καρίνα. Τον όμο κερδίσει ο Παουλ, όχι μπάλα στο μπάνερ, παιδιά. Είναι ακριβά τα μπάνερ. Δεν πειράζει, όλα καλά. Έχουν βρει 81 πόντους με 26 assist και 28 assist αντίστοιχα. Σικάριος και οι boys. Άστοχος στην κατάσταση. Στην πρώτη βολή. Δεν σκοτήκα από τον πάγκο. Δυσαρεστημένος. Φανάσης Πατήκας χειροκροτή. Η αντίθεση στον πάγκο των boys. Τον όμο έστοχος στη δεύτερη. 81-88. 82. Ωραίος. Σπίγκερ θα συμμετείχει. Μητσάκης. Τα 18 δευτερόλεπτα. Μαυρίδης έδωσε το screen ψηλά. Μητσάκης πάλι
Ο Χαράδης τεμπίδησε σκαστή πάσα μέχρι μέσα. Είναι άστρο ο Μαυρίδης. Αμυντικό rebound. Από τον Γολόπου. Άφησε στον Μαυρίδη. Γεωργίου. Έχει βάλει πλάτη το μισάκι. Έχει μισ μάτσι πέτου ο Φατίκας. Και τη βοήθεια μερικός πάνω του. 7 δευτερόλεπτα. Για να δούμε. Παπαγεωργίου. Πάει μόνος του μέχρι μέσα. Στέγιο στον αέρα. Και επίσης το φάρκια δύο βολές. Δύο βολές. Μην ξαναχάσεις πολύ λίγο την επιστολή για το κεφάλαιο. Μέρβι, σε ποιον το χρέωσε. Ωραίος, ευχαριστώ. Άστοχος την πρώτη ο Γεωργίου. Βγει στον Βρέτα. Το 1.82 παραμένει. Έστοχος στη δεύτερη. Ο Παπαγεωργίου. 81-83. Το φορά και πάλι στο καλάθι για τους boys. Μητσάκης. Σκαστή πάσα στην κίνηση ο Γκυφόπουλος μέχρι μέσα. Ανάποδο λέει. Τι πήγε να κάνει. Κόπηκε. Από το ταμπλό έχει χτυπήσει. Στην άλλη πλευρά. Έχει κοπεί ο Παπαγεωργίου. Όπως κάνει τη μέση του. Ο Μαράς περνάει εντός. Βρέτα στη θέση του, στον πάγκο. Θέλει λίγο ανάποδα, πρέπει να το πω, η αλήθεια είναι. Πατήκα στη γωνία. Ο Γεωργίου έχει ξεφρύσει στα τελευταία λεπτά της κανονικής περίοδου. Πατήκα στο για 3. Μέσα! Παίρνει τον Γκυφόπουλο. 81-86. Άπαντες όρθιοι στον πάγκο των boys. Μητσάκης. Ακούστε τι κάνει ο πάγκος των boys. Πανικό. The boys and noise. Τι δημιουργήθηκα τώρα. Ωραίο συγκρότημα πάντως. Στο για 3. Άστοχος Μόμογλου. Άρχισε το rebound, η μπάλα θα περάσει εκτός από το σώμα του Γκυφόπουλου, ο οποίος δεν το πιστεύει. Είναι για τους boys. Μιχάλη λέει ο Θανάσης. Ο Τίγος από τον πάγκο, περιεκτικός. Αναφέρομαι στην επίδυση, 3.5. Στον νόμο του Παγιοργίου. 3.5 και πάλι. Παίξω λέει κάποιος από τον πάγκο, για 3 στο φέντος του Σαμαρά. Στον νόμο του Παγιοργίου, σπανό. Στον νόμο. Δύο ψηλοί των boys. Θα περάσει στο τελευταίο τρίλεπτο της παράτασης πλέον. Σουτιά 3. Άστοχο Παπαγεωργίου, πάρα πολύ ψηλά. Και ο Τσιάνης και ο Μουμπογλου. Τελικά το rebound είναι για τους Σικάριους. Λάθος! Δεν καταφέρει να σκέφτει ο Γκυφόπουλος. Ενδεχομένως λάθη κούρασης, έχει κουραστεί. Έχει παίξει πάρα πολύ ο Γκυφόπουλος και έχει κάνει σημεία και τέρατα. Κυρίως στην επίθεση, στο ψηφιστικό κομμάτι. Στο ομάδας του Οικονόμου. Στα 10 δευτερόλεπτα έχει γυρίσει. Ένα jump shoot πάρα πολύ δύσκολο, άστοχο με τη μία! Επιθετικό rebound και το καλάθι από τον Σπανό! Αυτό κι αν ήταν η μαστεριά στην καρδιά του Σικάριος. Οι οποίοι βρίσκονται πλέον στο μείον 7 και καλούνται να βρουν λύση γρήγορα. Εάν δεν θέλουν να μπουν με το αριστερό στην πρεμιέρα σου, για 3 άστοχο το Μητσάκη. Επιθετικό rebound από τον Μομογλου. Έχει γυρίσει από 3! Θα γυρίσει πάρα λίγο να βάλει το καλάθι. Και. Βήματα εξακολουθούν να υπάρχουν διαμαρτυρίες από τον πάγκο των boys για το συγκεκριμένο. Δύο βολές για τον Μουμπογλου. Μπέρμπι, σε ποιον το έδωσε. Sorry, σε έχω πρίξει λίγο. Σε έχω πρίξει λίγο, λέω. Έστω τον Μουμπογλου στην πρώτη. Όλο που έχει ρωτήσει τον Παπαγεωργίου. Έστοχο στη δεύτερη. Είχε μαζευτεί πλήθος κόσμου από κάτω για το επερχόμενο ενδεχόμενο rebound, το οποίο δεν ήρθε. Στην πολύ μπήκε μέσα. Βρέθηκε στη θέση του Μουμογλου. Οκ, οκ, το ακούω. Ενδιαφέρουσα αλλαγή για τους Σικάριους. Τσιάμιση τώρα. Στο χαμηλό τέμπο όσο γίνεται για να το διαφορετήσει. Πάλι τον νόμο. Μαγιοργίου, έχουμε περάσει το τελευταίο 2 λεπτό και της παράτασης.
χέρι με χέρι δεν θα πάρει από τον οικονόμο Παπαγεωργίου. Είχε τη δυνατότητα. Το χέρι έχει βάλει πλάτη στον Μαυρίδη σου για 3. Με ταμπλό! Με ταμπλό το Μαρτίνα πέφτοντας! Έχουν βάλει απίστευτα τρίποντα σε πάρα μα πάρα πολύ κρίσιμα σημεία χρονικά. Οι boys. Πάνε στα time out. Όχι. Μητσάκης. Βρίσκονται πάρα πολύ κοντά πλέον. Με την πρώτη τους νίκη στην Summer. Οι boys δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι ακόμα όμως. Βρέτας με ένα δεξιού χάστοχος. Σπάνω στο rebound. Τρέχει ο Γεωργίου. Ήρεμα τώρα, δεν έχουν κανένα λόγο να παίξουν γρήγορα. Κάθε άλλο. Οι boys διφλέξαν το μητσάκι. Κλάπει την μπάλα. Ο Μίνης. Συγκρατία Σαμαράς. Έχει κλειστεί πάρα πολύ. Μεγάλη πίεση Βρέτας. Γιφόπουλος στα 15 κάνει μια προσπίση, ξεμορτώθηκε ο Σπανός για 3 άτομος. Μητσάκης είναι εκεί πέρα, θα σμπρώξει την πάλα οικονόμο εκεί που είναι ο Παπαγεωργίου. Σιάμις. Οικονόμο, μεγάλη επίθεση φόρες από το μάτι των boys. Για το φάουλ που το κάνει ο Μαγιώδης στον οικονόμο. Δύο βολές. Θα περάσει το τελευταίο λεπτό της παράτασης. Στην οποία σε 4 αγωνιστικά λεπτά έχουν σκοράρει μόλις 2 πόντους ο Σικάριος και 10 The Boys. Μητσάκης τώρα θα πάει την μπάλα, Γιφόπουλος πήρε τη σκαστή πάσα. Τώρα σπιάζει σούτ και γρήγορα θα μπουμπουνιστεί ένα τρίποντα για αυτό το όμως. Θα την περίμενε ο Γιφόπουλος και... Δύο βολές. Γιφόπουλος περνάει εκτός. Τρέφωσε πολύ λίγο με ίδια μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν μετά το time out που είχαν πάρει Σικάριος. Θα εκτελέσει βολές οικονόμου. Έρχεται από το φάουλ που τρέφει από τον Γιφόπουλο. Το οποίο ήταν το 5ο φάουλ. Γιφόπουλο γίνεται ο πρώτος παίκτης ο οποίος αποβάλλεται στο παιχνίδι. Στην πρώτη βολή οικονόμου η διαφορά στο συν 10 για τους boys. Έδωσε ένα σκρίνο στον Μαρτίνς, άστοχο airball από τον Βρέτα, ήταν εκεί πέρα για το επιθετικό rebound, το οποίο δεν τα κατάφερε. 38 δευτερόλεπτα ακόμα. The Boys είναι αγκαλιά με τη νίκη στην πρεμιέρα της Elite της Sonic Arena. Απέναντι στους περσινούς φιναλίς στο κύπελλο. Παίκτες αλληλοσυγχαίρονται. Πανός παίρνει την μπάλα, δεν θα εκτελέσει ούτε αυτός. Ρόλο και διαφορές από όσο μικρώνονται από το πάγκο οι παίκτες στο παρκέ. Παρόλο θα επιλέγουν να μην εκτελέσουν την επίθεση. Τελικό σκορ λοιπόν 83-94. Μπάλα θα μπει στο παρκέ. Στο συν 11 η διαφορά υπέρ των boys. Θριαμβευτική. Θριαμβευτικότητα. Είναι μια σύσταση ομάδα η οποία φωνάζει βροντερά παρόν. Πίστευτη ενέργεια, πίστευτο πάθος. Σίγουρα αξίζει να είναι στην Elite σύμφωνα με το πρώτο δείγμα, το πρώτο 45 λεπτό που είδαμε στο πρώτο παιχνίδι από αυτήν. Κάπου εδώ πέρα ο μικρόνιτης συγκεκριμένη πάρα μα πάρα πολύ απολαυστική μετάδοση από όλους όσοι συνεργάστηκαν για να έχετε αυτό το πλούσιο υπερθετικό θέαμα. Υπερθετικό, οκ. Το κρατάω γιατί όχι. Ευχές για όμορφη συνέχεια. Να είστε όλοι καλά. Να περάσετε τέλεια. Γεια σας.